Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, μυστηριώδη καλησπέρα από την Sonic Arena, καθώς παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ Golden Rail Warriors και Hot Dogs, δύο νεοσύστατες ομάδες στην μάσκετ του καλοκαιριού. Είμαστε στην πρώτη αγωνιστική, τώρα ζεσθενόμαστε κι εμείς σιγά σιγά, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Πρώτη κατοχή τώρα είναι για τους Dogs, καθώς έκλεψαν την μπάλα. Δύο ομάδες, όπως προείπαμε, είναι νεοσύστατες και αποτελούνται κατά κόρον από νέους παίκτες. Είμαστε σαν να καλή, συντηρητική πλειοψηφία του Ρόστερ και των δύο αποτελείται από τέτοιους. Τέτοιους, οκ. Ακούστηκε λίγο επικριτικό αυτό χωρίς λόγο. Καραβίτης παίρνει το πρώτο τρίποντο, είναι άστοχος. Τρίποντο για τους Rail Warriors, ιδιαίτερα εμπνευσμένο όνομα σύμφωνα με τον The Cup, ο οποίος μας παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη. Για τρεις άστοχο και από την άλλη πλευρά τώρα. Τσκαρίδη. Μέσα στο Ιβανίδη, άσκοπος. Αλλά επιθετικό rebound του Καραβίδη, οκ. Ήταν εκεί πέρα που πήγε η μπάλα και η μπάλα εκεί που πήγε. Αυτός για τρεις άσκοπο. Το σιωπή είχε βρεθεί ελεύθερος. Δεν καταφέρει ούτε τώρα να δώσει τους πρώτους πόντους στην αναμέτρηση. Μιλ. Εκεί πάσα για τρεις. Κατσικαρίδης το έχει πάρει λίγο προσωπικά. Είναι άστοχος. Θα σπρώξει την μπάλα όμως. Πολύ έξυπνα. Ζουμπικίδης στον αντιπαλό του. Ήρθε ο Σαϊβανίδης. Συγκεκριμένη περίπτωση. Στα 13 δευτερόλεπτα χωρίς να κάνει μια τρίπλα, χωρίς να βγάλει πάσα. Ο Δακίδης είναι άστοχος. Στο σουτ. Hot Dogs. Πολλά. Έχουν μπει πεινασμένοι οι σκύλοι παραλίγο. Να γίνει το λάθος συγκρατεί όπως ο Μανουήλ. Πάει ένα screen από τον Ζάχο σουτ για τρεις. Πίσω από αυτό είναι άστοχος και αυτός. Μέχρι και μιλάμε για πίσω από πράγματα. Ήρθε λίγο περίεργο. Η μπάλα πέρασε πίσω από την μπασκέτα και είναι εκτός για λογαριασμό των Warriors. Φανέλα των Hot Dogs ομολογουμένως θυμίζει κάπως τη φανέλα των Big Babes, γιατί κατάφεραν να φτάσουν στον τελικό της Winter Master. Για να δούμε αν θα έχουν παρόμοια τύχη, αν υπάρχει τύχη στο μπάσκετ, παρόμοια πορεία μάλλον. Και οι Dogs ένα ακόμα άστοχο σου, την μπάλα θα περάσει εκτός. Χειροκροτήματα και από τους δύο πάγκους. Μια και είμαστε στους πάγκους, πέντε παίκτες είναι στον πάγκο των Rail Warriors και τρεις στον πάγκο των Dogs. Καραβίδης ξαναπήρε, έχει το βοηθεί στο σιώπι, μάχη για τον rebound, θα βγάλει τελικό νικητή προς στιγμή του Ζάχου, αλλά έκλεψε σαν νίντζα εκεί μέσα ο κοντύτερος αντίπαλος. Για τρεις στο σιώπι άστοχο, αλλά η μπάλα πήγε και πάλι στους Warriors. 9 δευτερόλεπτα μέχρι μέσα κόπηκε ο ίδιος το επιθετικό rebound, άστοχος και πάλι ξανά επιθετικό rebound. Ένα από τον Καραβίδη και πάλι το γαμάνι αυτή τη φορά. Χάσαμε το μέτρημα στα επιθετικά rebound. Παίζουν λίγο βόλεϊ κατά την ρακέτα του αντιπάλων του Warriors. Αλλά είναι άστοχος και πάλι ο... Μπορούμε το 12. Ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι για τους Dogs. Σιώπης κατεβάζει την επίθεση πάρα πολύ ενέργεια, αλλά δεν έχουμε ακόμα τον πρώτο ή τους πρώτους πόντους στο παιχνίδι. Για τρεις και πάλι, άστοχο και πάλι από το Σιώπη, επιθετικό rebound, όχι αυτή τη φορά. Από τον Σαβανά, δεν γίνεται να έρχονται κιόλα. Στη πάσα πήγε να βγει μια πολύ ωραία συνεργασία. Στην απέναντι πλευρά, με τον Ζουμπεκίδη να θέλει να τροποδοτήσει το συμπαίκτη του μέσα στη ρακέτα. Κάτι τέτοιο δεν ήρθε. Είναι δύσκολο να βάλει ένα κινητό στα φόρμα όταν κάνει φούτα του. 14 δευτερόλεπτα στην κίνηση, δεν θα πάρει ο Βικίδη. Μανουήλ συντάζει τι επιλογέ, είχε ψηλότερο παίκτη. Αντίπαλο, η μπάλα περνάει εκτό, δεν καταφέρει να συγκρατήσει ο Βετσικαρίδη. Και είναι και πάλι για του Βόρειο. Τι παιχνίδι, βλέπουμε πολύ εκρηκτικό, αλλά δεν αντανακλάται στο σκορ μέχρι στιγμή. Το ok, τώρα ξεκινάμε. Ιβανίδη. Ο οποίος δεν κάτσε σαν screen από τον Αλουθινό. Αλφα συγκρατεί με κάποιο τρόπο με τους Warriors και θα έρθει το πρώτο καλάθι μετά από προσπίση. 2-0 μετά από πάνω από 3,5 αγωνιστικά λεπτά έχουμε τους πρώτους πόντους στην αναμέτρηση. Ο Νουίλ στα 15 δευτερόλεπτα έχει βάλει πλάτη, θα γυρίσει. Δύσκολη προσπάθεια, κόπηκε από τον Καραβίτη ο Δακίδης και η μπάλα δεν πέρασε εκτός. Σώθηκε τελευταία στιγμή. Ο Ζουμπικίδης, καλό πάση game, Βάνης έκανε
που χτίσει ο Ιωαννάς και έκανε μια παράβαση. Πέφτει στην παράβαση των βημάτων, αλλαγή κατοχής. Λάθος τώρα για τους Warriors. Ο Νουίλ, ο οποίος φαίνεται να είναι ο βασικός point guard που προκύπτει στο σχήμα το αρχικό τουλάχιστον των Dogs. Μέχρι μέσα υπόγειο lay-up. Πολύ καλή άμυνα με τον Θεοδωρίδης, δεν ήρθε το καλάθι για τους Dogs. Δηλαδή κυνηγούν ακόμα τους πρώτους τους πόντους στην αναμέτρηση. Πρόκειται για ένα ματσάρισμα δύο ομάδων με πειραματικό roster σε μια τρεις άσκοπος. Ιωαννάς, ιδιαίτερα για τους Hot Dogs το παρόν σχήμα. Το roster που έχει δημιουργηθεί στην ομάδα, ενώ ο Μανουήλ παίρνει το φάουλ από τον Σαϊβανίδη. Τεστάρουν τα νερά λοιπόν οι Dogs σύμφωνα με τα λεγόμενα του για την winter του χρόνου. Ενδιαφέρουσα τα κλικ. Έχουμε την πρώτη αλλαγή από Warriors. Αυτός περνάει εντός της του Τεντζετικίδη. Για τρεις άστοχο του Τεντζετικίδη. Μονάς. Και τον Σαϊβανίδη, ο οποίος πάει μέχρι μέσα 14 δευτερόλεπτα. Ένα jump shot άστοχο του Καραβίτη, ήταν μερικώς ελεύθερο, αλλά ένα ακόμα επιθετικό rebound και ένα υπόγειο lay-up. Ανάποδο, δεν τα καταφέρει ο Σαϊβανίδης, αλλά παίρνει τα συγχαρητήρια από τον πάγκο. Λάθος πάσα, δεν κατάφερε να συγκρατήσει ο Ζάχος. Είναι λίγο over the place ομολογουμένως οι ομάδες. Είναι λογικό, έχουμε αλλαγή. Στο τσακ το πρόλαβαν. Πρόλαβαν την αλλαγή οι Warriors. Ο Λούμπας περνάει εντός θέσης του Γαρδάνη. Σιώπης στην κορυφή. Ομυρική μάχη μέσα στην ρακέτα, δεν θα πάρει. Διεύλος ήταν πιο μπροστά από το σημαντικός δίπολος και έκλειψε την κόρα στο ανοιχτό γήπεδο ή στο ανοιγμένο από τον ίδιο γήπεδο. Ο Κατσικαρίδης πίνει την μπάλα στο καλάθι. 2-2 λοιπόν, 5,5 αγωνιστικά λεπτά στην αναμέτρηση, 15 δευτερόλεπτα. Σιώπης μέσα, κόντρα σε όλους και σε όλα. Υπάρχει στήριγμα. Ακόμη κι άλλα με φάουλ από τον Τζάχο θα εκτελέσει δύο βολές, τις πρώτες βολές στην αναμέτρηση. Ο Ράνης με το νούμερο 77 περνάει εντός της του Γαβανά. Πάλι πρώτη, 3-2. Σκορ με το σταγονόμετρο στην Sonic Arena. Κάμε το με πόσο θα εξακολουθήσει αυτό. Και αυτός ο ρυθμός δεν είναι ανάλογο με το σκορ. Μία στις δύο από το ψηλό των Warriors Shopis. Και Μέλκου πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. Μία προσθήκη η οποία είναι αρκετά γνωστή όσον αφορά το όνομα. Στο Παρσιθάκη Σαλονικα League. Shopis. Στην γωνία ο Καρδάνης έκανε κάτι σαν προσπίσει. Με κάποιον τρόπο βρέθηκε ελεύθερος, πήρε το σούτ, είναι άτομος. Δεν θα πάρει το επιθετικό rebound ο Καλαμπούκας. Χειροκροτήματα και μία ακόμα φορά από τον πάγκο των Warriors. Ντόξ τώρα στην αντιπλευρά σε πιο set επίθεση σε πρώτη φάση. Για τρεις από την γωνία, άστοχο, δεν θα έχει ούτε τώρα το τρίποντο τον Κεραμίδα. Τώρα στο ανοιχτό γήπεδο ο Καραβίδης. Ένα jump shoot, κόπηκε αυτή τη φορά καθαρά. Αλλά συγκρατεί την μπάλα για τον Ζάχο, αλλά δεν θα έχει το καλάθι. Τελικίδης στην weak side, βρέθηκε ελεύθερος αλλά δεν πήρε το μακρινό δίποτο ο Ζάχος. Τώρα έχει βρεθεί και πάλι ελεύθερος, πιο ελεύθερος θα το πάρει, είναι άστοχος. Airball. Δεν κατάφερε να συγκίνηση Καλαμπούκας και έχουμε δύο ακόμα αλλαγές. Ο Τίτης περνάει εντός της θέσης του Τζάχου και Ζεμπεκίδης περνάει εκτός. Νεόφυτος έχει περάσει εντός, θα συγκρατήσει την πάσα που πήγε, που έβγαλε σε αυτό το κίνησε ένα jump shoot. Άστοχο η μπάλα μπήκε και βγήκε το Νεόφυτο. Ένα όμορφο χάος θα μπορούσε να πει κανείς να επικρατήσει τα πρώτα 7 αγωνιστικά λεπτά της αναμέτρησης. 14 δευτερόλεπτα. Καλαμπούκας για τα σκρίνω, Γαρδάνη σου πια 3 το έχει πάρει. Προσωπικά και η ομάδα των Warriors στο τρίποντο είναι άστοχος όμως. Τρίποντο ήταν εκεί πέρα, δεν πήρε το
Επιθετικό rebound. Μέλκου. Αυτός για 3 από τις 45 περίπου μοίρες και να μοίρα σάστοχος. Μπάλα πέτα εκτός, airball. Το πρώτο time out στην αναμέτρηση 1-1 τα ομαδικά, 3-2 επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα έπειτα από το time out που κάλεσαν οι Golden Rail Warriors. Το πρώτο time out της βραδιάς. Χάρης Παντρού και Τεμέλκου, παίκτες του Ατλάντα Σοκς. Από Master σε Master πήγανε οι φίλοι μας. Τους Dogs αυτή τη φορά αγωνίζονται για το Summer. Ρδάνη στην κορυφή, Καραβίτης. Ζάχος έχει περάσει για τους Warriors έπειτα από το time out. Για 3 Καραβίτης μαρκαρισμένο από την κορυφή. Είναι τελείωνο χρόνο της επίθεσης άνθρωπο. Τι χειροκροτήματα είναι αυτά στην επίθεση των Warriors. Τσκαρίδης. Τεμέλκου. Και παράβαση από τον Τσκαρίδη. Θα πατήσει την baseline. Ζάχος. Κρυβάει σταθερό, έβγαλε μια πάσα στην άλλη γωνία τώρα. Καραμπούκας. Ο. Καλησπέρα. Καρφίζει γκαζόνι έξω από τη ζώνη Καρίνα. Καραβίτης. Έκανε μια προσπίση, ωραία, στέκεται, εκτελεί με ταμπλό άστοχος. Μάχη για το rebound από τον ίδιο, επιθετικό rebound. Συγκρατεί την μπάλα και την κατοχή. Λουμπούκας, μπάλα δεν θα περάσει πιο μέσα στην ακέντα και τώρα ο Νεόφυτος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Όχι, δεν θα πιούτε τώρα. Περπάτησε στο κεφάλι, δεν θέλουν να πω τα καλάθια απόψε κυρίες και κύριοι, δεν βρίσκω άλλη εξέγηση. Μία ακόμα αλλαγή κατοχής, Ρδάνης. Έχει πάσα λάθος, δεν καταφέρει να συγκριτήσει ο Καραβίτης ούτε και στην ακέντα παίκτης των Warriors. Μέσα, αέκτοχο της φορά, ο Νεόφυτος ο επιμένων νίκησε. Τελευταίο λεπτό στην πρώτη περίοδο, 3-4. Μπούγκας, καλή άμυνα από δύο αντιπάλους πάνω του, Τσάκος. Μέσα στη ραζιέντα έχει κλειστεί από δύο, αλλά συγκρατεί με κάποιο τρόπο Τούρτας. Ίσως περάσει και αυτός στον αγωνιστικό χώρο, αλλά υπάρχει στήριγμα. Λίγο πριν πάρει την μπάλα. Ανακατεύουν πολύ την μπασκετική τους τράπουλα οι δύο ομάδες. Μια ακόμα αλλαγή. Ο Μανάς περνάει στη θέση του Καραβίδη. Παρακολουθούμε μία από τις τελευταίες επιθέσεις για λογαριασμό της πρώτης περίοδου. Πυραμίδας. Πυραμίδας δεν θα πάρει το jump shot στα 10 δευτερόλεπτα. Έχει κλειστεί από 2, έχει βάλει πλάτη σε αυτούς και έβγαλε μία πάσα. Ο κατακτήρης άστοχος, υπάρχει επιθετικό rebound από τον Τεμέλκου και με ένα running floater. Μπήκε το καλάθι, δεν τρίβονται αυτοί το δίποντο. 3-6, double score και λογαριασμό των Hot Dogs. Μόλι 9 πόντι σε σχεδόν 10 αγωνιστικά λεπτά. Αν χέρι, εδώ φανήκουν στα πράγματα στη ζώνη. Καρίνα, Ρδάνη. Ρδάνη, 6 δευτερόλεπτα, λάθο πάσα. Λόγο έκλειψε, πρέπει να βιαστεί 3 δευτερόλεπτα. Έχασε πω την μπάλα. Δεν το είχε αντιληφθεί ο δύο γόνο. Τελείωνε ο χρόνο τη επίθεση. 3-6 λοιπόν. Η μπάλα έμεινε στα χέρια των Hot Dogs. Είχανε χρόνο να εκτελέσουν κάτι, να βρουν έστω ένα σουτ. 3-6 λοιπόν, ένα πάρα πολύ χαμηλό σκορ που έχουμε στην λήξη της πρώτης περίοδου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν της Ωνικαρίνα για μία ακόμα φορά. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος, γι' αυτό και ξεκίνησε. Αν δεν ήταν όλα έτοιμα, δεν θα ξεκινούσε. Anyways, δεν ξέρω τι λέω μερικές φορές. Με έχει χτυπήσει λίγο η ζέστη κατά κουτελά. Τεμέλκου έχει βρεθεί ελεύθερος παρόλα αυτά. Είναι άστοχος, δεν θα έρθει το τρίποντο. Θα σπρώξει την μπάλα όμως. Ζουβεκίδης στη γωνία. Συγκριτή ο Κεραμίδας. Νιόρυπτος. Ξετάζει τις επιλογές του. Πήγε για το κλέψιμο. Δεν τα κατάφερε ο Ζάχος. Ποιος παίζει πολύ καλή άμυνα. Έχει κάνει το φάουλ όμως. Στον δεκάπο ποιος περάσει στον αγωνιστικό χώρο, αλλά δεν έγινε σε αυτόν τον φάουλ, διορθώνω. Κάποιοι είναι για τους Hot Dogs, μέχρι μέσα
Πού. Πολύ δύσκολη προσπάθεια από ανάμεσα σε δύο παίκτες. Ο Παπαδημοπούλος δεν θα δικαιωθεί. Ερδάνης. Κουτί από δύο στη γωνία, έχει σταματήσει την τρίπλα, έβγαλε μια πάσα σουτ για τρεις, θα τον μπουμπουνίσει, είναι άτομο τέρμπολ. Τέρμπολ από την κορυφή από τον Μιχαλέα, ο οποίος έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο και αυτός για λογαριασμό των Warriors. Γραμμίδα. Για τρεις πήρε ένα screen, πήγε παίκτης πάνω του ψηλότερος, αλλά με τα μπλοκ είναι εύστοχος, 3-9, triple score στον Γαρινά. Όταν δεν έχουν δει άλλα και άλλα και μπαίνει αυτό, η βραδιά προμηνύεται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Ανεβαίνει πολύ ψηλά για να δώσει ένα screen, το δίνει ο Δεσκίδης, βγήκε τον pick and roll, έκανε και μία προσπίση, μία ακόμα, φτιάξε την μπάλα στο καλάθι έχοντας απέναντι τον κοντύτερο Τεβέλκου. Έκανε μία προσπίση, άντε και μία δεύτερη. Ωραίμη μέλισσα style. 16 δευτερόλεπτα. Μία ακόμα προσπίση από τον Κεραμίτα αυτή τη φορά. Γαρδάνης παραμένει πάνω του. Μανουήλ στα 10 δευτερόλεπτα. Και όποιος δίνει ένα screen, δεν θα πάρει τον τρίποντο. Έβγαλε μία πάσα, μία ακόμα τρίγωνάκι. Υπέροχη συνεργασία και θα έρθει ένα ακόμα τρίποντο. Να το ζεμπεκίνει υπέροχο teamwork για τους Dogs. 5-12. Τώρα τα shoot μπαίνουνε. Βάζεται διπλή, τριπλή, τετραπλή, αλλά κύριε παιδιά, στους Warriors μας έχει μπερδέψει. 4 άτομα έχουν δικαιωθεί από τον παγκό. Τσαχός. Βάνησε κάνει πάλι μια προσπίση, έχει κερδίσει το φάουλ του Δεμέλκου. Χαμηλά από πάνω. Διπλή αλλαγή τελικά για Warriors. Ο Μανίδης και Καραβίτης περνάνε εντός. Ζάχος και Μιχαλέας περνάνε εκτός. Ναι. Α, και ο Σιώπης περνάει εντός. Θέση του Γουερδάνη. Λοιπόν, αποφάσιστη η φίλη μας του Warriors, δεν πειράζει. Ξεκολουθούμε να το αγαπάμε. Και ο Κεραμίδας έχει περάσει εκτός για τους Dogs. Σιώπης, ωραία κίνηση, είναι άστοχος με τη μία ο ίδιος. Και πάλι το τυπικό rebound. Σιώπης, άφησε την πάρα σε καλάθι. Μήπως ο Σιώμης φαρμάρει επιθετικά rebound. Όλα είναι πιθανά. Ο Νουίλ συγκιατρής από τις 45 μοίρες, άστοχος του Μέλκου, έχοντας γλυκαθεί από τα δύο τρίποντα τα οποία άλλαξαν την ισορροπία του μέχρι πρώτη ως παιχνιδιού για τους Dogs. Ιβανίδης συγκιατρής, έχει βρεθεί ελεύθερος και πήρε το τρίποντα και ευστόχησε. Καραβίτης 10-12. Θα προσπαθήσουν να πληρώσουν τους Dogs με το ίδιο νόμισμα οι Warriors. Θα βγει στα screen, φοράζει κάποιος από τον πάγκο των Warriors. Σουτιά 3 νεόφυτος θα το πάρει, αλλά είναι άνθρωπος επιθετικό rebound και με τη μία όχι το καλάθι όμως. Θα τον τάχω. Καραβίτης. Δεν θα πάρει το τρίποντο. Σουτιά 3 με μεγάλη καμπύλη airball. Μέσα ο Ιβανίδης, ο οποίος καταχειροκροτείται. Επομένως περισσότερο από εάν ευστοχούσε. Πάμε παίκτες και αλλαγές στα screen, λέει ο Ζάχος από τους Warriors. Από τον πάγκο. Μέλκου χέρι με χέρι, πήρε τον εαυτό. Δύο guards στην... στο backboard των Dogs. Θα βάλει λίγο με τον εαυτό του ο Δημεκίνης που δεν έβαλε το καλάθι και τώρα δέχονται ένα ακόμα καλάθι. Dogs σλάλο μέσα στην ρακέτα. Έχει κερδίσει το φάουλ ο Νονουίλ. Και Μέλκο έχει περάσει εκτός. Έχει μέσα υπόγειο lay-up. Δεν είναι η πρώτη φορά που επιχείρει κάτι παρόμοιο. Σκαρίνης το πακίτης έχουν περάσει εδώ για 3 από τον κάψερ και τον Βόλιο Τσάκοφα. Μάχη για το επιθετικό rebound. Το πήρε ανάμεσα σε 2, έβγαλε και μια πάσα στον Ιβανίδης στον Καραβίτη. Το σκέφτηκε, το πήρε σαν πέναλτι, ήταν και το έβαλε ο Κατζηκίνης. Πρέπει να φτιαχτεί το διχτάκι. Οπ, ωραίος. Ζεμπεκίδης
που είναι εργαλείο για το κυκλοδιστάκι. 15-12 μπροστά οι Warriors. Μονίλ, Ζάχο Σουτιά, 3 από την κορυφή, άστοχο. 2 χαστούκια στην μπάρα, συγκρατεί. Τελικά ο Καραβίτης. Κυνηγητής από την μάχη Σαϊβανίδης, το Eurostep. Ανάποδο λέει, δύσκολη προσπάθεια. Τέλος ανάμεσα από 2, έβγαλε μια πάσα. Ο Τσάχος και ο Κατσικαρίδη, ο οποίος αστόχησε, η μπάλα περπάτησε στο Στυπάνη. Στο δευτερόλεπτα, ωραία πάσα. Και θα έρθει το καλάθι τελικά, ένα ακόμα teamwork για λογαριασμό των Dogs. 15-14, έχουμε περάσει το δεύτερο πεντάλεπτο της δεύτερης περίοδου. Πώς έχει περάσει τόσος χρόνος, το παιχνίδι κυλάει νερό. Δεν τα περνάς καλά, αυτά συμβαίνουν. Κάποια έκανε μια πάσα λάθος στον Καραβίτη, συγκράτησε, ο Σιώπης άλλαξε ταχύτητα με τον Καραβίτη και πάλι του δίνει την πάσα. Ένα jump shoot έχει το από τον Καραβίτη και πάλι 17-14. Flexion, όχι τελικά από τον Σιώπη. Πολύ σκληρές άμυνες. Λάθος πάσα τώρα. Απέναντι η γωνία. Η μισή της περνάει εκτός για τους Warriors. Προσθέτει ο backup. Ο Μανουήλ έχει περάσει εκτός για λογαριασμό των Dogs. Ένα jump shoot. Άσπροχο. Ο Σιώπη. Καρύδης. Πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια Σιώπη στο αμυντικό rebound. Ρουβώνει το γήπεδο ο Καραβίτης. Ο Τούρτας, ο οποίος έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο εκ νέου, έχει κερδίσει το φαουλ και είναι για 2 βολές. Καθώς και ο Καβάνας έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο εκ νέου για λογαριασμό των Warriors. Ο οποίος λέει but wait there's more και πράγματι there's more για τους Warriors καθώς έχουν κερδίσει ένα ακόμα foul. Θα μιλάσει από τον Τζάχο. Και να μην σας περνάει εντός. Έχουμε χάσει το μέτρημα από όποιες αλλαγές έχουν γίνει. Και μένει που περνάει εκτός, δεν θα ήθελα να κάνω στατιστικά σε αυτό το παιχνίδι. Ενδεχομένως να έχει τρελαθεί λίγο η γραμματεία, δεν πειράζει. Γιατί για δευτερόλεπτα βήματα πριν μπει το καλάθι. Καβανά. 17-14 λοιπόν της Ωρεγαρίνα. 2-3 τα ομαδικά. Πολύ σκληρές άμυνες. 4 δευτερόλεπτα πέρασε ανάμεσα από 2. Έβγαλε μια πάσα πυραμίδας. Καλό πάση μια εμπειρία και πάλι από την κορυφή από τον Τζάχο. Μια ακόμα πάσα λάθος. Δεν κατάφερε να ξεκινήσει ο Κατακίνης. Καραβίτης στα 17. Μια πάσα τούρτας. Δεν καταφέρει να ξεκινήσει ούτε ακόμα. Ούτρος ο Ιβανίδης. Ζάχος θα κάνει μια προσπίση μόνος του μέχρι μέσα και κέρδισε τον Καραβίτη. 17-16. Διαφορά στον πόντο. Θυμίζοντας το πολύ κακό αστείο. Ο Μάς κρίθηκε στον πόντο. Για όσους ξέρουν. Καβανάς. Τρίτα σκέφτω το Σιώπη. Πέρασε ανάμεσα από 2 και αυτός. Πήγε να περάσει ανάμεσα από... Ένα ζευγάρι. Υπάρχει φάουλ για 2 βολές. Δύο ακόμα βολές, πάλι που έχει χρητήσει τον Φωτακίδη. Άστοχο στην πρώτη. Το έχουν βάλει σημάδι, οι Warriors, τι γίνεται. Πάλι συμπάσχει στη Στεφανή στην πρώτη βολή. Έχει block out από τον πάγκο των Dogs. Και πάλι, υπάρχει... Πρέπει να κάνουμε έρευνα στο πρώτο. Πάρα πολλές βολές των Warriors έχουν πάει στην βάση του σιδέρου. Θα συνεχίσει με ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Τζάχος. Στη γωνία σου για 3 επίτα από κάποιες προσποιήσεις. Άστοχος.
ο Δημητρίδης. Κιόπης αλλάζει ταχύτητα, άκρα αριστερά, δύο αντίπαλοι μπροστά του, Καραβίτης. Ένα σουτάκι άστοχος, πήρε πολύ ψηλό ταχύτης, πήρε το αμυντικό rebound σε δεύτερη φάση. Παραλίγο να μπερδευτεί, άφησε όμως την μπάλα στο καλάθι ο Χατζηκαρίδης και την επιλογή να βγάλει και assist το επέλεξε. 2-4 τα foul. Καλή άμυνα, προϊόν καλής άμυνας του γεγονός ότι η μπάλα βγήκε εκτός από το Δημητρίδη. Τι γίνεται, μια κι άλλη πολλαπλή αλλαγή. Μια όρθια έχει περάσει εντός για τον Τζάχος εκτός. Δημητρίδης εκτός, Τζόπης εκτός. Καλαμπούκας και Τέρφος εντός και Τούρτας εκτός και Γαρδάνης εντός. Πολύ ωραία τα είπα. Σπίκερ θα σου πετύχει. Με σπουδαίος ρητορας. Καθόλου δεν σας μπέρδεψα. Γαρδάνης. Στα 10 δευτερόλεπτα. Υπάρχουν 3 δευτερόλεπτα λίγο πριν πάρει ο Τέρφος την μπάλα. Και με time out που έχουν καλέσει οι Dogs αυτή τη φορά. 17-18 είναι μπροστά με έναν πόντο. Πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι και πολύ ενδιαφέρον για παραπάνω από έναν λόγο. Δύο ομάδες που σου προείπαμε πρόκειται για πειραματικά ρόστερ, πειραματικά εγχειρήματα στην πρώτη τους εμφάνιση στο Μαχιστάκη Θεσσαλονίκα League. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, 2-21 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου, συνεπώς του πρώτου μισού. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα. Είμαστε στην ερωτική Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό, αλλά το είπα, γιατί όχι. Μία στις 6 βολές για Golden Rail Warriors. Δεν έχουν εκτελέσει ακόμα καμία βολή hot dogs, οι οποίοι έχουν 7 κλεψίματα έναντι 2 των Rail Warriors. Οι Warriors έχουν 10 επιθετικά rebound έναντι 4 των αντιπάλων τους. Και όπως έτσι έχουν ισορροπιστεί λίγο τα πράγματα. Νομίδας. Που πήραν οι Dogs. Δημητρίδης. Μέσα δύσκολη προσπάθεια από το μέρος που δεν πήρε το φάουλ. Λεόβιδος σαν από μηχανής θεός. Ένα ακόμα επιθετικό rebound. Σε 3 άστοχο. Μάχη. Έβγαλε τελικό νησί το Θαματίνη. 10 δευτερόλεπτα. Θα βρεθεί τρίπλα, πάει από την baseline. Ο Δημητρίδης έκανε μια πάσα στη... Πίσω ο Καβανάς, θα ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Υπάρχει αλλαγή. Ο Βαλέας περνάει εντός. Πίσω ο Καβανάς. Απάντησε καταφατικά όταν ερωτήθηκε ο Καβανάς αν είναι καλά. Πολύ ωραία στιγμή, δίνει το χέρι στον αθλητικό αλφάγιο. Δυστυχώς θα πρέπει να είναι γεμάτος από τέτοιες θέσεις. Δυστυχώς θα απέχουμε πολύ ακόμα. Καλαμπούκας. Και το κλέψιμο. Και ένας και ο άλλος αντίπαλος που ήρθαν πάνω. Σε 3 άστοχο airball από 45 περιπτώσεις από τον Γαρδάνη. Είναι ψυχώσει από τον Μάγκο Τσομάδος, τον Τσοκαρίδης. Για 3 από τη γωνία, άστοχο, δεν θα έρθει ούτε τώρα τρίποντο από την Κεραμίδα. 2 στα 13 και 2 στα 17 αντίστοιχα για Warriors και Dogs τα τρίποντα. Τέρπος, ένα jump shot με μεγάλη καμπύλη, μόνο ταμπλό. Αλλά εκπληκτικό rebound και καλάθι. Το άστοχο μέσα από όσους του Καλαμπούκα. 19-18 έχουν προβάδισμα οι Warriors λίγο πριν τη λήξη του πρώτου μισού. Έχουμε περάσει στο τελευταίο λεπτό. Μέχρι να το πω αυτό πέρασαν 50 χρόνια βέβαια. 10 δευτερόλεπτα μέχρι μέσα. Δύσκολη προσπάθεια, πολύ physical η φάση. Υπάρχει foul για 2 βολές. Foul που έχει βγει στο Ζάχο. Στις βολές. Έστω εγώ στην πρώτη, πάμε στο rebound, φώναξε κάποιος από τους Golden Rail Warriors. Πράγμα που σημαίνει ότι αφήνει να εννοηθεί ότι θα στοχίσει στην δεύτερη βολή. Πράγμα που το κάνει ο Γεραμίδας για το deflection και έκλεψε τελικά ο Δημητρίδης.
πάσα του Χαλέα. Είμαι στην κορυφή τώρα, μαρκάρει τον Μπέλκου. Και ένα ακόμα φάουλ. Δεν θα αυτή τη φορά. Χαμηλά έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά φάουλ και οι δύο ομάδες πλέον. Είστε στη γωνία, δεν πήρε Γιαννίδας. Στην άλλη γωνία όμως έχει βρεθεί ελεύθερος ο νεόφυτος. Πήρε την μπάλα, αλλά δεν θα καταφέρει να θυμίσει ιδεόντως την πάσα. Πήρε όμως ο Τεμέλκου την μπάλα στο 2-3. Και πάλι airball από την άλλη πλευρά Γιαννίδα. Αλλά που κάθεται, έκανε μια και τρίπλα. Πήγε ακόμα πιο αποφασιστικά μέσα. Μάξι για τον rebound. Γιαννίδας παίρνει το αμυντικό και φάουλ. Προσπαθεί τον Μιχαλέα. Είναι βολές, έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά. 19 όλα. Οι ομάδες βρίσκονται στην απόλυτη ισορροπία μετά από σχεδόν 20 αγωνιστικά λεπτά. Χαμηλό σκορ μας συντροφεύει ακόμα. Σε αλλαγή ο Πυραμίδας. Ο Μανουήλ είναι έτοιμος να περάσει εντός. Άστοχος ο Πυραμίδας στην πρώτη. Πάλι φωνές για rebound. Α, τι γίνεται. Τι κόντρες είναι αυτές. Αστείευα προφανώς. Άσος και στη δεύτερη ο Πυραμίδας. Αμυντικό rebound. Μεγάλο μπούκα. 16 δευτερόλεπτα. Όλα για τους Ray Warriors. Βιάστηκα να μιλήσω. Νεόφυτος έκλεψε και συμπλήρωσε το κλέψιμο του Μπέλκου. Τζεμπεκίδης 8 δευτερόλεπτα τώρα για τους Dogs. Είχε ασφάλισα μία ακόμα επίθεση στους τρίπλες του Τζεμπεκίδης. Ανεβαίνει σαν για να δώσει ένα screen. Ο Άνευ σου για 3 άστοχο. Άνευ γράφει τη φανέλα του. 19 όλα λοιπόν. Χαμηλό σκορ, με ημίχρονο στη Σόνη Καρίνα. Πειραματικό το παιχνίδι, πολύ ρευστό. Δύσκολο να προβλέψει κάποιος τον πρώτο νικητή στην ομάδα η οποία θα μπει με το δεξί στην πρώτη αγωνιστική της Μάστερ. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Είναι ένα από τα παιχνίδια στα οποία οι παίκτες μιλούν πολύ δυνατότερα από τα λόγια, τα οποία μπορεί να προσάψει πολλοίς κόσμος. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Πρώτη κατοχή για το οποίο είναι για τους Warriors. 19-19, οι δύο ομάδες στην απόλυτη ισορροπία. Για να βγει λίγο η ψυχή μου, όλα καλά. Στο 3 έστωχο με το καλημέρα της έναρξης της τρίτης περίοδου. Από το Γαρδάνη. Ο Μανουήλ. Γωνία ο Χατζηχαρίδης και από τη γωνία ο Χατζηχαρίδης. Στο 3 Μανουήλ από την άλλη γωνία. Άστοχος από την κόρυμπα από τον Σαϊβανίδη. Αλεξάνδρας των Hot Dogs. Υπάρχει και ένας actual dog. Αρχίζει να συνδέεται σιγά σιγά το κομμάτι, τα κομμάτια του puzzle. Δεν θα έρθει το καλάθι τώρα για τους Warriors. Και μέχρι μέσα πώς του πώς κουβάλισε την μπάλα ο Ζάχος. Και έβγαλε την assist. Σιώπης. Τέσσερα στέξη πήγε πάνω του. Μπες μέσα φορά την κάποια του Dragon. Πράγματι αυτό πάει να κάνει. Έβαλε το καλάθι. Καλάθι δεν θα μετρήσει. Φαουλ που έχει χρεωθεί στο Ζάχο. Θα επανέλθει στην επαναφορά. Σκέψω από την κορυφή χωρίς να το σκεφτεί ιδιαίτερα και αυτός εύστοχος! Απέναντι στο Ζάχο, 25-21, back-to-back τρίποντα. Η σειρά των Warriors τώρα να βάλουν back-to-back τρίποντα. Ζάχος έκανε μια προσπίση για μια περίπτωση. Πάσα μέχρι μέσα, δύσκολη προσπάθεια να κερδίσει το φάουλ. Ο Φωτακίδης. Δύο βολές λοιπόν. Φάουλ που έχει καταλογιστεί στον Καραβίτη. Άστομο στη δεύτερη, αμυντικό ριμπάνο του Σόμπι, ο οποίος ήρθε στις φάσεις. Ευαλίδης. Με κάποιο τρόπο βρήκε ελεύθερο χώρο, είναι άστομος που έρχε επιθετικό ριμπάνο και προσπάθεια και φάουλ. Πώς
στριφθεί στον Ζαβεκίδη. Μα που έκανε στον Ζαβεκίδη. Πρώτη βολή 26-21 των forward των Warriors. Στο δεύτερο υπήρχε μάχη μεταξύ Ζάχου και Χαραμίδη. Δεν έχει δοθεί κάποιο φάουλ. Ζάχος στη γωνία για να έχει τοποθετηθεί στην δεξιά γωνία. Warriors στα 14 δευτερόλεπτα. Ωραία πάσα του για 3, άστοχο από τη γωνία από τον Τουτοκίδη. Καραβίδης. Ωραία πάσα, μια προς μια πάσα και μέχρι μέσα. Καλή προσπάθεια, δεν κατάφερε να πάρει το απόλυτο. Είσαι όμως δύο βολές. Ο Τουτοκίδης φάλλου που έχει ρωτήσει το άλλο 17, στο Ζάχο. Ο οποίος θα περάσει εκτός και μέρικου στη θέση του, ενδεχομένως να χαμηλώνει κάπως το σχήμα των Dogs. Για τις δυσκίδες στις βολές. Άστοχο στην πρώτη. Η κατάρα της βάσης της Στεφάνης συνεχίζεται και στην άλλη μπασκέτα, για να δούμε. Ο Δεμιτσκίδης 29-21. Για 3 από την κορυφή. Άστοχο. Πάρα πολύ ψηλά. Δεν θα καταφέρει να πάρει το δεμιτσκό rebound ο Θανακίδης. Θα λέγεις μέχρι το φάουλ. 2-3 πλέον ομαδικά. Καρύπτης. 45 περίπου μήνες, κοίταξε το τρίποντο, αλλά είναι άστοχο ο Θεοδωρακίδης. Επιθετικό rebound. Θεοδωρακίδης πάλι στην κίνηση, πήγε να βγάλει μια σκαστή πάσα. Ένα ακόμα team board δεν θα βγει. Υπάρχει πόδι αντιπάλου. Και μέλλον βγει να πυροδοτήσει μια ακόμα έναρξη για ένα όμορφο ομαδικό play στην καρδιά της αντίπαλης άμυνας. Καρύπτης. Για 3 Στεβέλκου, έστοχος, 29-24, ανάσα για τους Dogs, το χρειάζονταν αυτό το τρίποντο. Το πόντι σε ένα τέτοιο παιχνίδι με τόσο χαμηλό σκορ είναι οριστά μεγάλη υπόθεση. Καρδάνης. Σερβανίδης, πάλι Καρδάνης στα 13, μέχρι μέσα με το αριστερό, άστοχος. Θετικό ρημπάντο του ίδιο, μία-δύο προσποίησεις και τρίπλωση άμυνα πάνω του, συνολικά θα κερδίσει το φάουλ. Ο παίκτης των Warriors από τον Τεμέλκου. Είναι τέταρτο του Τεμέλκου. Ο σορτί με το νούμερο που φοράει ο άλλος παίκτης των Σοξ. Επίσης παίκτης των Σοξ. Πίτσο. Πίτσο, στο 10 το έδωσε τελικά. Ωραίος. Πάλι έχει κρατήσει τον Κατσικαρίδη τελικά. Αλλά έχει περάσει εκτός ο Μέλκου, συνεπώς έχει 3 φάουλ. Γερδάνη θα σκοτώσει την πρώτη. Έχει όμως δεύτερη. 30-24 διαφορά στους 6. Μια αυτός. 2-3 τώρα η παράταξη των Warriors. Δηλαδή τουλάχιστον 14 δευτερόλεπτα. Δείχνουμε στον Τεμεκίδης να jump shoot με ταμπλό άστοχο. Το Κατζικαρίδη για το κλέψιμο και εκεί πέρα ο Ζεμικίδης. Καρδάνης, έμπνες πρωταγωνιστούν. Τότε διάρκεια του παιδιού. Σεβανίδης, για 3 Καρδάνης, άστοχος, σε επιθετικό rebound. Το Κατζικίδη, δεν θα έρθει το καλάθι όμως, για έμπνες πρωταγωνιστούν και σε πράγματα τα οποία αναγράφονται στα στατιστικά. Πράγματα που δεν αναγράφονται σου για 3 σέγοντες βοηθεί ελεύθερος ο Νεόφυτος. 30-27 φορά στους 3, ένα ακόμα τρίποντο για τους Dogs. Στην κρίση παραγωγή να γίνει φάλο από παίκτη του Warriors. Η
Ιβανίδης. Και όπως και πάλι στο Ιβανίδης στα 13, δύσκολη προσπάθεια απέναντι στον ένα χέρι ψηλότερο παίκτη άνθρωπος. Λάθος πάσα όμως. Ένα ακόμα λάθος Σιώπης στη γίνηση στα 20 δευτερόλεπτα. Σουτ για 3 μέσα! 33-27! Ας υποθύμισε την αυθεντική ομάδα των Golden State Warriors. Στους NBA το πόσο γρήγορα πάρθηκε το τρίποντο στη γίνηση έπειτα από κλέψιμο. Συγκρατεί παρά την πίεση που αρχίσει πάνω από τον Ζεπικίδης. Τώρα πάση γέμιση στα 6 δευτερόλεπτα. Να jump shoot εξωμένο χέρι του Καραβίτη, έστοχο ο Κοντακίδης. 33-29, ακόμα πιο κοντά. Οι Dogs που είχαν βρεθεί είναι πίσω και με 3 τα πρόσφατα δρόμενα του παιχνιδιού. Σιώπης δεν κατάφερε να πάει την μπάλα. Το Ιβανίδη και να βγάλει μια πάσα μέσα στη ραγιότητα σε άλλον παίκτη και αυτός θα εκτελέσει πολλές, έχει κερδίσει φάουλ ο Κατζηκίδης. Ο Ιβανίδης περνάει εκτός για λογαριασμό των Warriors. Ενώς και ο Ιβανίδης. Ενώ ο Φωτακίδης. Και Ζάχος περνάει εκτός για τους Dogs. Άτομος στην πρώτη. Οι Μαντονίδη και Κεραμίδας έχουν περάσει για τους Dogs, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τα μαντικά τους φάουλ 5 και 16 πριν την λήξη της τέταρτης περίοδου. Άρα περνάει εκτός. Δεν είχαν συμπληρώσει τα 4 πριν από τα 5 και 16. Αλλά τόσα έχουμε για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Έχουν 2 ακόμα να δώσουν οι Warriors. Ο Νίλς για 3 θέλει να πιάσει δουλειά μέχρι από την επανέναξη του στην πεντάδα. Άστοχος, δύσκολη προσπάθεια έπειτα από την δυτικό rebound. Άστοχος έχει πέσει κάτω, σηκώνεται όλα καλά. Αλλά υπάρχει αμυντική ανισορροπία στον Ντόγκ. Σουτ για 3 Σιώπης για να βάλει ένα παρόμοιο τρίποντο. Άστοχος. Σε δυτικό rebound δεν μπορούσε να κάνει κάτι ο Καμανάς. Για να ακούσει για time out από τους Warriors. Τα πάντα πιάνει τώρα Ντάρμου. Σαμροήλ. Ιόφυτος, ένα jump shoot έστοχο. Βέλθηκε πράγματι time out. Καλά άκουσα και μπράβο μου. Time out που έχουν καλέσει οι Warriors ακόμα πιο κοντά, 33-31 η διαφορά στο καλάθι υπέρ των Warriors. Οι οποίοι είχαν βρεθεί μπροστά ακόμα και με 8 στην ίδια περίοδο. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Έχουμε περάσει στο δεύτερο πεντάλεπτο της τρίτης περίοδου. Μιλέτε μαζί μας. Επιστρέψαμε στη Sony Arena. Έπειτα από το timeout που είχαν καλέσει οι Warriors, 33-31 βρίσκονται μπροστά αλλά με ένα καλάθι. Καβανάς. Καραβίτης στην Ελλάδα. Ο Καβανάς θα εκτελέσει πίσω από τον Καραβίτης. Είναι άστοχος. Τέλος θα πάρει το επιθετικό rebound. Οπα! Δύο παίκτες κάτω. Σηκώνεται και αυτός και ο Κατσικαρίδης. Τώρα καλά, αγκαλιάζονται οι δυο τους. Oh, πολύ ωραία σκηνή. Κατσικαρίδης έχει συγκριθεί με φάουλ το δεύτερο δικό του, στην πραγματική γραμματεία. Ιόφυτος ρώτησε για τον Κατσικαρίδη στην γραμματεία και εγώ άκουσα από την γραμματεία. Τρένο πάει η ομάδα στη Sony Arena. Golden Rail Warriors, Ράγκες. Τα πάντα συνδέονται. Πω, έχω αποκρυπτογραφήσει τα πάντα σήμερα. Και το σκύλο για τους hot dogs και αυτό τώρα. 34-31. Μία στις δύο. Διαφορά στο τρίποντο. Και κάπου εδώ πέρα με πιάνει η μανία με τη διαφορά του σκορ και το αναφέρω σε κάθε κατοχή, σε κάθε καλάθι που μπαίνει. Μοντουίλ μέχρι μέσα έχασε. Στροφηθήματα από όλο τον πάγκο των Warriors εδώ. Τούρτας. Καμανάς. Στις τρίπλες ψάχνει μία πάσα, τη βρήκε. Στην κορυφή στον τέρπο. Τούρτας σου για 3 θα το πάρει με πολύ μεγάλη καμπύλη. Άστοχο με τα μπλο. Την μπάλα τούρτα εκτός. Καμανάς και παραφορά. Γυρίσει με ταμπλό, δύσκολη προσπάθεια και θα έρθει το καλάθι. Το παίκτη που εισέδρασε ως ενδεχομένως ψηλότερος από ό,τι ήταν τον Warriors, 35-31. Μανουήλ.
Δεν παρέχει ένα screen, καστή πάσα από την πορεία. Ήταν έτοιμο να πάρει το τρίποντο. Του πήρε. Δεν πτωήθηκε από το σφύριγμα ο Ερωμίδας. Τρία πέντε από ένα ακόμα φάλο δώσουμε οι Warriors. Δεν πήρε το τρίποντο, βρέθηκε σχεδόν στο ίδιο σημείο ο Ερωμίδας. Και ελεύθερος Μάρτης Τούρτας. Έχασε την μπάλα μέσα από το χέρι του. Μέχρι μέσα απέναντι στην τραβήτη άστοχος ο Τσικαρίδης, ο οποίος έχει μείνει στην άλλη πλευρά του παίρνει το φάουλ που έχει πληρωθεί στον Κεραμίδα. Τι τραβήτη από παιχνίδι. Τσάχος περνάει εντός στη θέση του Τσικαρίδη. Καραβίτης στις βολές. Στα 18 δευτερόλεπτα διεπράχθη το φάουλ. Έτσι όπως την πρώτη. 36-31. Κάτι είχε αναφερθεί από τον πάγκο των Warriors για αλλαγή έπειτα από την βολή, εάν μπει το Καραβίτη. Μένει 37-31 σε περίπτωση που ξεχάσατε μαθηματικά πρώτη στη Δημοτικού. Ζάχος έχει υποχθεί καθώς και ο The Cup Μπούνιας. Ζάχος. Λιγονάκι, σουτιά 3 με μεγάλη καμπύλη άτομο στη βάση της Στεφάνης από το νέο φυτό. Στα 17 δευτερόλεπτα μόνος του μέχρι μέσα περνάμε από δύο άστοχος Τούρτας. Μάχεται για το τυπικό inbound. Και είναι για τους Dogs. Μικρή αλλαγή. Ζάχος Λεντιζικίδης και Μπούνιας περνάνε εντός. Μαμανάς, Καλαμπούκας και Καραβίτης εκτός. Μια ακόμα τριπλή αλλαγή. Αλλαγή στο στρατό κάνουν από όλοι οι Golden Rail Warriors. Όχι αλλαγές σε αγώνα μπάσκετ. Για μακρινό δίποντο άσχημα του Ντεμέχου. Μάχη, μπάλα περνά εκτός. Γυρίσει λίγο η μπάλα, λέει ο Φετσιγανίδης. 14 δευτερόλεπτα έχουν για να συμβεί αυτό οι Dogs. Δεν πήρε το τρίποντο, πήγε μέχρι μέσα ο Ντεμέλκου. Είχε βρεθεί ελεύθερος ενδεχομένως επηρεασμένος από τα λάδια του Κατσικαρίδη που είναι στον πάγκο. Δεν πήρε το τρίποντο. Θα γυρίσει λίγο μπάλα και με το που παίρνει την μπάλα να συντάρει τρίποντο, οκ. Τέρμος. Δεν θα δώσει χέρι με χέρι στον Ζάχο, εδώ είχε την επιλογή. Ζηκίδης. Ζάχος στα 5 δευτερόλεπτα πρέπει να βιαστεί και το ξέρει. 3 δευτερόλεπτα. Πρέπει να σουτάρει, δεν το έχει αντιληφθεί ο Καρδιτσκίτς ο Γιώργος ότι τελείωνε ο χρόνος επίθεσης και έτσι έχουν κάνει ένα ακόμα λάθος στους Warriors πάνω να χωρίζει στα χέρια τους. Θα γυρίσει το κεφάλι ο Καρδιτσκίτς από τον πάγκο. Τον Μιλ. Καλό πασικίμ, γυρνάει πράγματι την μπάλα. Γυρίζει ο Γραμμίδας στη γωνία, έπειτα από μία προσπίση, κόπηκε! Κλειστεί από τρεις παίκτες του Μανουήλ. Κόπηκε από έναν από αυτούς από τον Θέρπο. 4,9 δευτερόλεπτα. Για να δούμε. Μία ακόμα επίθεση φτάνει στο τέλος της. Στην απέναντι την πλευρά. Στην μίσο για τρεις άστοχο από τη γωνία. Από τον Μανουήλ. Αμυντικό rebound. Από τον Ζάχο. Σας ακούστηκαν οι προσευχές του Καρδικαρίδη. Οι μπασκετικές. Κυκλοφόρησε πράγμα την μπάλα. Μπούνιας. Τούρτας. Έχει 34 ακόμα για το σημείο σε 30 βοηθικό λεπτό. Άστοχος. Αυτή η πάσα που είχε να βγει. Ζάχος έκλεισε και τώρα στο ανοιχτό γήπεδο να κερδίσει το φάουλ. Και είναι για δύο βολές. Φάουλ που εκμεύσε ο Κεραμίδας. Το συγχαρητήρια από τον πάγκο του. Πρώτα για τη αλλαγή από τους Dogs. Έχουν πάρει το OK από τους διευθυντές. Δεν μου κύψε περνάει εντός. Σε Εμμανουήλ στην θέση του στον πάγκο. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Γερμανός. Έτσι όμως στη δεύτερη έπειτα από μια μικρή περιπέτεια. Έτσι βλέπουμε μεγάλη περιπέτεια το οποίο το ίδιο το παιχνίδι στη ζώνη καλύτερα απόψε. 34-34. Σταϊβανίδης. Μπούνιας. Θα βγάλει μια πάσα μέσα στην Τούρτα. Είναι άστοχος. Και στο ανοιχτό γήπεδο. Άστοχος όμως! Ζεβεκίδης επιθετικό rebound. Από τον νεόφυτο Ζεβεκίδης και
πάλι. Έκανε το δύσκολο, γύρισε. Έκανε πλάτη σε δύο παίκτες. Έκανε το εύκολο προηγουμένως. Τσαγωνίδης. Τελευταίο λεπτό στην τρίτη περίοδο. Ζάχος. Στα 14. Τούρτας. Πήρα από την κορυφή όπως είπε ο Ζεμπεκίδης. Και στην baseline πήγε να βγάλει μια πάσα λάθος. Όπως ήταν ο Ζεμπεκίδης. Τώρα Νεόφιδος η έξτρα πάσα στον Ζάχο. Να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Μπροστά η Νόξ μετά από πάρα πολύ ώρα. 37-38. Τούρτας έχει ζητήσει αλλαγή. Ποιο το δεύτερο του λέει από τον πάγκο Βερδάνης. Αναφερόμενο στον χρόνο. Ο Βέρ για την λήξη της τρίτης περίοδου. Νομίζω δεν χρειάζεται να το πω αυτό. Θα σου δώσει ένα screen, ένα jump shot. Τον Σαϊβανίδη το προβάδισμα των Dogs δεν κράτησε πολύ. Έχουν ακόμα την κατοχή. Τελευταία επίθεση 14 δευτερόλεπτα. Όλα για αυτούς. Βρίσκονται πίσω με έναν 39-38. Για να δούμε. Νεόφυτος 9 δευτερόλεπτα. Κίνηση, συγκράτησε την μπάλα. Έχει καλή άμυνα όμως. Ο Κεραμίδας του για 3 από την γωνία, άστοχο, είναι στον rebound και δεν μπορούσε να κάνει κάτι πέρα από αυτό. 39-38 το derby, καλά κρατήσει η ζώνη Καρίνα, είχαν βρεθεί μπροστά με 8 πόντους. Οι Warriors πλέον είναι μπροστά με έναν, πάντα στην κανονική διάρκεια θα κρυφθούν στην τέταρτη περίοδο. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, θα πάρουμε και εμείς μια ανάσα, αλλά πιο σημαντικά οι παίκτες οι οποίοι τα δίνουν όλα στο παρκέ πραγματικά. Απόψε επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια της πρεμιέρας των δύο ομάδων στο Summer, στη Master, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Ζώνη Καρίνα για μία ακόμα φορά. Η καλοχή είναι για τους Dogs, έχουμε περάσει στην τελευταία περίοδο της κανονικής περίοδου. Λοιπόν, να λέτε, 13 δευτερόλεπτα. Γυρίσει δύσκολη το στάθιο, κλειστή από δύο, έχει κάνει βήματα. Κεραμίδας. Πρώτη επίθεση συνοδεύτηκε με λάθος από τους Dogs. Καλέας έχει περάσει μετά από αρκετή ώρα στον αγωνιστικό χώρο, έκανε μια προσκύση, δεν έβγαλε την παστοκάρα, μπήτη, έκανε λάθος πάσα, δουλεύει που το εκμεταλλεύτηκε. Μέσα βήματα, αστόχηση, η μπάλα θα περάσει εκτός. Για τους Warriors. Ένα ακόμα λάθος, δεύτερη επίθεση και δεύτερο λάθος για τους Dogs. Ευανίδης, από την κορυφή ο Σιώπης, Γαλέας. Μανάς μέχρι μέσα πήγε στο baseline. Στα δύο δευτερόλεπτα ξέρει ότι τελειώνει ο χρόνος της επίθεσης. Και ξέρει ότι μπορεί να βάλει ένα τέτοιο. Και το έβαλε 42-38. Χαμόγελο τώρα στο μάγκο του Warriors, όμως είναι πολύ λογικό. Έκανε την κίνηση αλλά δεν πήρε την μπάλα ο Ζεμπεκίδης. 10 δευτερόλεπτα, ωραία κίνηση, οχο! Δεν θα μπει στο καλάθι από τον Ζάχο, ο οποίος τώρα εκεί πέρα θα σπρώξει την μπάλα του Νεόφυτος στον Σιώπη. Θα την πάρει και περάσει εκτός πριν βγάλει την κομπίνα εντός εισαγωγικών, την μπασκετική κομπίνα. Γνωστό και αρκετά ύπουλο μπασκετικό κόλπο αυτό. Αλλά είναι μέρος του παιχνιδιού. Γαβανάς. Δαβίδης. Συγκρατεί ο Σιώπης. Όχι ούτε αυτός, ούτε ο Ζάχος. Πίσω μια μάχη μεταξύ των δύο, είπαμε να περάσει εκτός τελικά. Καλή άμυνα, θα μάθει κάποιος από τον πάγκο των Dogs. Ο Εμμανουήλ, τον ανοίχνω ψά. Κάτι είπαμε για το ραντάρ μου προηγουμένως. Σιώπης, ένα jump shot πέφτοντας πίσω. Έπειτα από... το σκουτ. Μιχαλέας συγκράτησε την μπάλα. Μέλκου. Είναι inside. Πήρε και ο Κεραμίδας. Πάμε στη μέσα Ζάχος. Έκανε μια προσπίση. Τζάμψου, τέστοχο. Απέναντι στο Σιώπη. 42-40. Σεβανίδης. Σιώπης. Κεραμίδης. Είστε ο Σιώπης που πήρε στα 12. Κρατεί στα 10 τώρα, έχει βάλει πλάτη, θα γυρίσει γύρω στον Τεμέλκου, ο οποίος έκλειψε την μπάλα, πήγε απέναντι και σε δεύτερο παίκτη, τον Ζάχο, τον Τεμέλκου.
σκύλωσε από τη γωνία, πήρε ένα σύνολο με Μέλκου, δύσκολη προσπάθεια, ένα jump shoot, έστωχο, 42 όλα, μεγάλη καμπύλη. Θα έχει 36 για την λήξη της τέταρτης περίοδου. Μέσα. Συγκρατεί ο Γαμανάς, δεν θα έρθει το καλάθι όμως αμυντικό rebound από τον Ζάχο. Βουκίδης μέσα, θα αφήσει την πάρα του καλάθι με ένα δεξί κουκ. Βουκίδης κάνει την κουωθή τους Warriors, θα πάρουν ένα ακόμα time out. Το πρώτο για την τέταρτη περίοδο, έχουν περάσει μπροστά και το momentum δείχνει μερικώς αυτούς. 42-44, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Έχουμε επιστρέψει για μία ακόμα φορά στη Sonic Arena επειδή από το time out που πήραν οι Warriors. Έχουν την πρώτη κατοχή. Καλή άμυνα και πιεστική για μία ακόμα φορά οι Dogs. Καρδάνης έχει περάσει στο παρκέ σε 3 πίσω από το screen που δέντρος ο σκάμπης είναι άτομο σε επιθετικό rebound. Έχει μέσα, δεν θα καταφέρει να σκοράρει ούτε ο Σαϊβάνης. Αυτό το 2-44 παραμένει. Νεόφιδος μέχρι μέσα βρήκε τείχο 2 παικτών μέσα στη ροκέτα Τεμέλκου. Νεόφιδος για 3 με μεγάλη καμπύλη άστοχος. Αμυντικό rebound. Λάθος πάσα, η γωνία ήταν αλλά δεν πήρε ο Καραβίτης. Το μαχλέψιμο του Δικίδης συγκρατεί. Τώρα έχουν πλέον οι συμπαίκτες και αντίπαλοι και διαιτητές στο κέντρο. Λαμίδας, φίλησε λέει ο Εμμανουέλ από τον Μάγκο Σουτζιατρής. Εύστοχο! Αυτό ο Ζεμπεκίδης, 42-47. Απειλούνται με μια πιο σφαιρική έννοια τώρα οι Warriors, καθώς βρίσκονται πίσω με 5-6 λεπτά πριν την λήξη της έδρας της περίοδου. Σε καλάθι και φάουλ! Για να δούμε τι έχει δοθεί. Πραγματικά λάθη και φάουλ. Άπαντε σώθη από τους Dogs. Είναι μια βολή. Όπου έχει χρησιμοποιήσει τον Ελβεκίδη. Και όπως θα εκτελέσει μια ακόμα βολή. Τα λέει ο ένας με τον δύο ρεύς με τον Κεραμίδα, άστοχος στην όψη στην πολύ. Που ήταν το πρώτο φάουλ που είδαμε στην τέταρτη περίοδο. Βεγγίδης. Κεραμίδας στην πάσα ωραία, έχει κλειστεί. Έβαλε το καλάθι του Βεγγίδης. Υπάρχει διαμαρτυρία από τον πάγκο των Dogs για φάουλ. Έχουν δεχτεί παρατήρηση. Ο Ζάχος περνάει εντός. Σκέψη του Σαϊβανίδη. Μία ακόμα ώρα για αλλαγές για τους Warriors. Ο Δάλης. Ο Σαϊβανίδης έχει πάρει την μπάλα. Την πάρει και θα κάνει μια προσπίσερη και θα κερδίσει το φάουλ. Θα κάνει την Γκίβιτς. Όχι. Διορθώνω. Παρασύρθηκα. Κλεισμένη ταχύτητα, διορθωτικό πλάθος, παράβαση. Δεν υπάρχει φαουλ. 4-49 στο πια 3 από τη γωνία. Και αυτό μέσα έχοντας με τι ηλέκτρος Κεραμίδας. Αυτό κι αν είναι μαχαιριά στην καρδιά των Warriors. 44-52. Εδώ βρισκόμαστε πρώτο πυλόν για το τελευταίο πεντάλεπτο της κανονικής περίοδου. Μέχρι μέσα ο Μάνης, άστοχος στον Μποκάρι εντός εισαγωγικών. Είχε δεχτεί καλή άμυνα από τον Σαντακίδη. Στο σύν 8 οι Dogs. Ενώ είχαν βρεθεί στο σύν 8 στις αρχές της τρίτης περίοδου οι Warriors και όλα αυτά σε ένα παιχνίδι στο οποίο 44 και 52 πόντοι έχουν σκοραριστεί από συνολικά ωραία συνεργασία. Σαραβίδης. Σιώπης με τη μέσα των Eurostep ανάμεσα σε δύο δύσκολη προσπάθεια. Βρήκαμε μπροστά με 10 πόντους για πολύ λίγο, για μερικά δευτερόλεπτα. Οι Dogs τώρα είναι στο σύν 8. Αλλά και μόνο το γεγονός ότι ακούμπησε τους 10 πόντους η διαφορά ενδεχομένως θα δίνει ψυχολογικό boost μέχρι μέσα. Ο Νοκίδης ένα ακόμα καλάθι, τώρα μπαίνουνε, έχουν ανοίξει τα καλά οι άμυνες και των δύο ομάδων και time out. Ένα ακόμα, έχουν καλέσει οι Warriors, επιστρέφουν πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας.
Επιστροφή λοιπόν τη Sonic Arena έπειτα από το time out που είχαν καλέσει οι Warriors. 46-56 διαφορά έχει ακουμπήσει εκ νέου του 10 πόντους. Για να δούμε αν μπορέσουν να βρουν απάντηση οι Warriors. Κατάνιση. Τάχο σου πια 3 άστοχο. Πάνω δεν θα περάσει εκτό. Κατάφερε να συνεργήσει τον Μπέλκου, ο οποίο οργανώνει για την επίθεση για του Dogs. Μόλι ένα φάουλ στην δεύτερη περίοδο. Μπέλκου και πάλι. Και τον Τζεμικίδη. Στην φάση του Τζεμικίδη ένα jump shoot θα δικαιωθεί. Και αυτό θα πάρει το σαφέ πακίδι στου 12 πόντου. Η διαφορά υπέρ των Dogs. Who let the dogs out? Αμήνες δεν θα καταφέρει να συγκεκρίσει ένα ακόμα τρέξιμο από τη Ζεβεκίδη. Δέκα δευτερόλεπτα. Μέχρι μέσα έχει το κόστος και πάλι ο Φωτακίδης. Ζάχος. Για τρεις σιώπης το χρειάζονται αυτό, αλλά δεν θα το πάρουν οι Warriors. Ζάχος. Για τρεις. Έχει πάρει προσωπικά και ο Καραμίδης. Και ευστοχή 3 λεπτά πριν το τέλος. Μεγάλη επιθετική ανάσα για τους Warriors. Ζεμικίδης. Για τρεις άστοχο. 45 μοίρες στο φάουλ που έχει προβλήσει τότε. Κανένα. Δεν έχει προβλήσει φάουλ. Καραβίδης. Γυρίσει, είναι άστοχος. Θα υπάρξει τζάμπολ. Δεν ξέρεις και όπου και τον Έλκου. Σε σπάσα στο 13 δευτερόλεπτα. Και από δύο σκόμους έπαιρνε μια πάσα. Γυρίσει δεξίχου και έστοχος ο Καβανάς. 51-60, η διαφορά πέφτει κάτω από τους 10 από το ψυχολογικό όριο, τους 9, για να δούμε. Μανουήλ κάνει μια βόλτα, σκιώπης. Φιλότερος παίκτης πάνω του, πάνω του παίκτης στα πόδια ο Μανουήλ. Μια ακόμα βόλτα στην γωνία, στην φορά του Μέλκου. Στα 9 δευτερόλεπτα παίζουν και με το χρόνο και πολύ καλά κάνουν από την πλευρά του. Συντόμως έχει πέσει κάτω παίρνοντας την baseline. Δεν θα κερδίσει το φάουλ. Ένα πλέον, από τον Καβανά, το φάουλ. Μέλκου, στα 10 δευτερόλεπτα, έχει γυρίσει Ρόφιτος. Για τρεις, σε Μανουήλ άστοχος, προσθέσεις από τον Ποτακίδη. Ούλιας, σπάσα Καραβίτης. Και 6 δευτερόλεπτα. 12, Καβανάς, τζάμπ, έστοχο. 53-60, ακόμα πιο κοντά οι Warriors, για να δούμε. Στους 7 η διαφορά. Και πάει ακόμα και στους 12, λίγες φάσεις. Μόνο πριν, γυρνάει το κέντρο και συγκρατεί ο Ποτακίδης. Παίρνει σε πάνω μαζί. 10 δευτερόλεπτα, σου για 3 άστοχος. Για να δούμε. Το πολύ πολλές φορές, όπα, όπα, φάουλ. Ζήτησε αντιαθλητικό, σιώπης. Έχει σηκωθεί ο Καραβίδης, στον οποίο διεφράχθη. Time out. Βράζει ότι περάσει εκτός. 1-2 τα ομαδικά, 1-13. Θεωρητικά υπάρχει χρόνος. Στην ιστορία του μπάσκετ έχουν γίνει πάρα πολύ πιο τρελές αναφορές. Χρειάζονται σκορ και γρήγορα οι Warriors. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή για μία ακόμα φορά στη Sonic Arena. Η διαγωνιστική δεν σταματάει να μας προσφέρει εκπλήξεις εντός παρκέ. Δράση δεν σταματά, σιώπης. Είδα την επαναφορά σου για τρεις με ταμπλό άστοχος. Ο μυρική μάση να πάρει το επιθετικό rebound. Ο Καβανάς δύσκολη προσπάθεια και πάλι επιθετικό rebound. Έχει πέσει κάποιος στους κάτω. Υπάρχει φάουλ. Χείρι στον Κατικίδη.
από το Ζεμπεκίδη έχει παραμείνει κάτω εδώ και αρκετή ώρα, χρειάζεται βοήθεια για να σηκωθεί. Ο Κιναδούνας σηκώθηκε τώρα. Θα ήταν εάν το φάουλ ήταν υψηλά και αν είχαν συμπληρωθεί τα ομαδικά φάουλ, έχουν ένα ακόμα να δώσουν. Οι Ντόλτς οποίοι βγάζουν την άμυνα προς τη γη στον Ακρίδη. Στη γωνία αυτό του τρόνου θα κυκλοφόρησε την μπάλα. Είχαν μια πάσα βραβέζος για τρεις. Άστοχο και πάλι. Αν το σιώπη. Σακίδης. Έχουμε περάσει στα τελευταία 40 δευτερόλεπτα. Λουκίδης, 8 δευτερόλεπτα. Έχει μέσα το σλάλομ και είναι εύκολος η μαγνή. 53-62, αγκαλιά με τη νίκη. Αγκαλιά με το να μπουν με το δεξί, χάσαμε τα λόγια μας. Στην διοργάνωση του Summer, στη Master. Η Dogs κλάπη και η μπάλα και πάλι παραλίγο καλάθι και φάουλ. Αν και να μην θα ακουστεί σε δύο βολές, πάλι που έχει παραχωρήσει ένα ακόμα ο Γαβανάς. Αλλαγή. Μεσκαρίδης περνάει εντός. Κατσίδης για 3 άστοχος airball. 12,6 αποπεμβαίνουν. Λοιπόν, 53-64, αυτό θα είναι και το τελικό σκορ. Μένει μπάλα στο παρκέ, οι παίκτες αλληλώσουν χαίρονται. Στο σύν 11 λοιπόν, οι Hot Dogs, το οποίο πραγματικά δεν μας έδινε την εντύπωση ότι μπορεί να ξεφύγει για διψήφια διαφορά σε πολύ μεγάλο μέρος του. Του μας έγινε γεμάτο εκπλήξεις. Κάπου εδώ πέρα ολοκληρώνεται η πρώτη μετάδοση της βραδιάς για τη Σόλη Χαρίνα. Με το δεξί λοιπόν οι Dogs στην Master του καλοκαιριού. Θα λέμε σε κάποια άλλη μετάδοση. Ελπίζουμε να περάσετε ωραία. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για μια ακόμα φορά. Πολλούς όσοι συνεργάστηκαν για να έχετε αυτό το οπτικό, ακουστικό υλικό και πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι στο αυτόνομο κανάλι μας στο YouTube. Ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε όλοι καλά, να περνάτε τέλεια. Γεια σας.